Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Ένα επιλογή. What's up, τι κάνετε, είμαι ο Duke, είστε εδώ στο Mad TV, εδώ στο House of Bars, για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα, για να σας το παρουσιάζουμε εδώ πέρα και να το βλέπετε, να τα ξέρετε όλα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα σας πω, βγάλετε το κινητό σας, ανοίξτε το Instagram, ανοίξτε το TikTok και γράψτε Mad TV, γράψτε Falerian Duke και ακολουθήστε μας. Λοιπόν, ξέρετε ότι το MADWALK 2022 by Serkova, The Fashion Music Project, έρχεται στις 13 Δεκεμβρίου στο Taekwondo με παρουσία κοινού. Ναι, είναι πραγματικότητα. Το Fashion Music Project λοιπόν ενώνει τη μόδα με τη μουσική και εκεί θα δείτε αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να δείτε ιδιαίτερα catwalks, ιδιαίτερα performances, μουσικές, μόδα, ρούχα, χαμός. Είναι εκεί πέρα λοιπόν. Θα τα παρουσιάζει όλα αυτά η Μαριέτα Χρούσαλα και η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από το MADWALK GR και για όσους λείπουν, μην ανησυχείτε, το Mega έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή. Οπότε θα τα δείτε όλα αυτά πάρα πολύ σύντομα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα Rap News. Αυτή τη βδομάδα μας απασχολεί πάρα πολύ ο χαμός του Take Off. Οπότε βρέθηκε ένα βίντεο με τον Guavo να μαλώνει λίγο πριν από τους μοιραίους πυροβολισμούς. Ένα βίντεο που δείχνει τον Guavo σε μια έντονη λογομαχία λίγες στιγμές πριν πυροβοληθεί θανάσιμο ο Takeoff εμφανίστηκε. Στο κλιπ που εξασφάλισε το TMZ, ο Guavo φαίνεται να ακούγεται να διαπληκτίζεται με κάποιον έξω από το bowling του Houston, όπου ανιψιός του και συνεργάτης του Migos σκοτώθηκε τα ξημερώματα της 3ης 1ης Νοεμβρίου. Ο Takeoff φαίνεται να στέκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά από την τεταμένη ανταλλαγή, η οποία φαινομενικά επικεντρώθηκε γύρω από το μπάσκετ. Ο Guavo, ο οποίος φέρεται να έπαιζε ζάρια εκείνη την ώρα, ακούγεται να λέει «Φίλε, δεν με νοιάζει καθόλου το μπάσκετ, bro. Μην παίζεις έτσι, bro». Λίγες στιγμές αργότερα ξεσπά σωματική συμπλοκή και ακολουθούν πυροβολισμοί. Ρίχθηκαν πάνω από 10 πυροβολισμοί, με το TMZ να εικάζει ότι προήλθαν από περισσότερα από ένα όπλα. Τουλάχιστον μία από τις σφαίρες χτύπησε τον Takeoff. Όταν έφτασε η αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο αυτό. Δύο άλλα θύματα μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ο Guavo γλίτωσε από τους πυροβολισμούς σώος. Ο στάρ της πυγμαχίας Σακούρ Στίβενσον στεκόταν δίπλα του Takeoff την ώρα του πυροβολισμού, αλλά και αυτός απέφυγε τον τραυματισμό. Μιλώντας στο Twitter την Τρίτη, έγραψε «Rest in peace, Takeoff». Ο Kevin Coach K. Lee, συνιδρυτής της Quality Control Music Label των Migos, εξέδωσε μια δήλωση για το θάνατο του Takeoff εκ μέρους της εταιρείας, περιγράφοντας την αχώρια τους ως αποτέλεσμα μιας αδέσποτης σφαίρας. Δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν αδέσποτη η σφαίρα, αλλά δυστυχώς χάθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος τον ακολουθούσαν πολύ. Και δυστυχώς το βλέπουμε συχνά αυτό στη hip-hop κουλτούρα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πρέπει όμως αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να σταματήσει και να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι η μουσική ένα άλλο πράγμα από αυτό το κομμάτι της εγκληματικότητας, να το πω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας νέο. Ο Kanye West προειδοποιήθηκε από δικηγόρο ότι μπορεί να χάσει τα παιδιά του για τα αντισημιτικά του σχόλια. Τα πρόσφατα αντισημιτικά σχόλια του Kanye West είχαν καταστροφικό αντίκτυπο στην καριέρα του, αλλά οι συνέπειες μπορεί να βλάψουν και την οικογενειακή του ζωή. Ο αμφιλεγόμενος μεγιστάνας της ραπ του Σικάγο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σκληρή δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Kim Kardashian, ισχυρίστηκε την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου, ότι ο πρώην δικηγόρος του τον προειδοποίησε ότι τα εμπριστικά του σχόλια θα μπορούσαν να κοστίσουν την επιμέλεια των 4 παιδιών του. Στη τελευταία συνάντησή μου με τον Bob Cohen μου είπε «Αν συνεχίσεις την αντισημιτική σου ρητορική θα χάσεις την επιμέλεια των παιδιών σου». Έγραψε ο Jay στο Parler, τη συντηρητική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που αγόρασε τον περασμένο μήνα, που σας το είχαμε πει επίσης ότι αγόρασε αυτή την πλατφόρμα σαν το Twitter, αλλά υποτίθεται ότι απευθύνεται και τη χρησιμοποιούν πιο πολύ στις συντηρητικές παρατάξεις της Αμερικής. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκαθαρίσω για το αν θεωρείται αντισημιτικό το να παραπονιέμαι για εβραϊκές επιχειρηματικές πρακτικές. Έτσι ο δικηγόρος επιμέλειάς μου βασικά μου έλεγε αν παραπονιέσαι ότι κάνεις λάθος στις επιχειρήσεις θα χάσεις την επιμέλεια των παιδιών σου και αυτός ο τύπος ήταν στο πλευρό μου. Παραπονιέται λοιπόν ο Γκέι. Ο Κοέν, ένας υψηλού προφίλ δικηγόρος διαζυγίων, ο οποίος είναι Εβραίος, εγκατέλειψε τον Kanye West ως πελάτη τον περασμένο μήνα αφού ο ράπερ υποσχέθηκε ότι θα καταδικάσει τους Εβραίους σε ένα tweet που έχει διαγραφεί.
Ο Σόσο Κάνιε εξακολουθεί να έχει το δικηγόρο του Beverly Hills Nick Salek να τον εκπροσωπεί. Σύμφωνα με το TMZ, ο Salek προσπαθεί επί του παρόντος να καταργήσει μια συμφωνία επιμέλειας και διακανονισμού ιδιοκτησίας με τη δικηγόρο της Kardashian, Laura Wasser. Εάν επιτευχθεί η συμφωνία, μια δίκη που έχει προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο θα αποτραπεί. Μακάρι να τα βρούνε, θα πω, γιατί είναι κρίμα όλο αυτό που γίνεται, πάνω απ' όλα για τα παιδιά τους και όχι για τους ίδιους. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε πολύ 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 γρήγορα για να συνεχίσουμε να μιλάμε για Rap Album Facts. One! What's up, είμαστε εδώ πίσω στο Mad TV, εδώ στο House of Bars για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα και τώρα θα μιλήσουμε για Rap Album Facts που έχουμε εδώ πέρα, πάρα πολύ σπουδαία album, by the way, και ξεκινάμε με το Slim Shady LP από τον Eminem. Λοιπόν, το Slim Shady LP είναι το δεύτερο studio album του ντεμπούτου της μεγάλης εταιρείας του Αμερικανού rapper Eminem που κυκλοφόρησε στις 23 Φεβρουαρίου του 1999 από την Aftermath Entertainment και την Interscope Records. Συγκεκριμένα ηχογραφήθηκε στο Ferndale του Michigan μετά από στρατολόγηση του Eminem από τον Dr. Dre και τον Jimmy Iovine και το album περιλαμβάνει παραγωγή από τον Dre, τους Bass Brothers και τον ίδιο τον Eminem. Το Slim Shady LP έκανε τον ντεμπούτο του στη δεύτερη θέση του Billboard 200, ακριβώς κάτω από το fan mail του TLC και, το νούμερο 1, και στο νούμερο 1 στο Top R&B and Hip Hop Albums Chart. Έτυχε εμπορικής και κριτικής επιτυχίας με τους κριτικούς να επενούν τον Eminem για το μοναδικό στιχουργικό του στυλ, τους στίχους, του σκοτεινού χιούμορ και την εκεντρική προσωπικότητά του. Παράλληλα, το πρώτο single, το My Name Is, έγινε η πρώτη είσοδος του Eminem στο Billboard Hot 100. Και νομίζω ότι από εκεί τον γνωρίσαμε. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, starring Marshall Mathers, να έχει αυτό το πολύ παράξενο κεντρικό του στυλ που ξεκίνησε να ροκάρει ολόκληρο τον κόσμο. Ακόμη, το album κέρδισε το καλύτερο rap album στα βραβεία Grammy του 2000, ενώ το My Name Is κέρδισε την καλύτερη rap solo ερμηνεία. Το 2000 το Slim Shady LP πιστοποιήθηκε ως τετραπλή πλατίνα από την RIAA. Τέλος, ενώ η επιτυχία του The Slim Shady LP μετέτρεψε τον Eminem από underground rapper σε διασημότητα υψηλού προφίλ, έγινε μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη φιγούρα λόγω του στιχουργικού του περιεχομένου, το οποίο ορισμένοι θεωρούσαν μισογυνίστικο και αρνητική επιρροή στην νεολαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, το album έχει συμπεριληφθεί από τότε σε λίστες πολλών εκδόσεων με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Μιλάμε τώρα για τον ντεμπούτο άλμπουμ που έκανε τον Eminem Superstar, έτσι. Από εκεί που δεν τον ήξερε ο κόσμος, ο Eminem άρχισε να είναι πάρα πολύ γνωστός, να εισέρχεται σε μία μουσική η οποία οι rappers μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν καθαρά Αφροαμερικάνοι, οπότε έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι ένας λευκός rapper ήταν μέσα σε αυτό το game, να πω, σε αυτό το industry, να πω, και ήταν εξαιρετικά καλός. Πήρε πάρα πολύ σεβασμό από όλους και ευτυχώς άρχισαν να σπάνε αυτά τα όρια και τα σύνορα περιχρώματος τα οποία δεν χρειάζονται σε καμία μουσική και σε καμία κουλτούρα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο δίσκο. Πάμε στο δίσκο του Vince Staples στο Summertime 06 το 2015. Το Summertime 06 είναι το ντεμπούτο στούντιο διπλό άλμπουμ του Αμερικανού rapper Vince Staples και κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου του 2015 μέσω της Artium Recordings και της Blacksmith Records και της Def Jam Recordings. Συγκεκριμένα, το άλμπουμ παρήχθη κυρίως από το No ID μαζί με μια ποικιλία από υψηλού προφίλ παραγωγούς δίσκων συμπεριλαμβανομένων των DJ Dahi, τον Clams Casino, τον Brian Kidd, τον Christian Rich και την Mickey Echo. Ο No ID, να πω, God bless, rest in peace, No ID ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος παραγωγός που ήταν πολύ κοντά και στον Kanye West και στον Common Sense και πολλούς ακόμα ανθρώπους και δυστυχώς χάθηκε. Λοιπόν, ακόμη, το άλμπουμ υποστηρίχθηκε από τρία single, το Senorita, το Get Paid και το North North. Το Summertime 06 έλαβε ευρή αναγνώριση από τους κριτικούς, οι οποίοι επένεσαν την παραγωγή του άλμπουμ και το στιχουργισμό του Staples. Τέλος, το άλμπουμ έκανε τον ντεμπούτο στο νούμερο 39 του Αμερικανικού Billboard 200, πουλώντας 13.000 μονάδες ισοδύναμες με άλμπουμ την πρώτη κιόλας εβδομάδα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε DaBaby, Rockstar. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για τα νέα release αυτόν τον καιρό. One! What's up, γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars, εδώ στο Mad TV και τώρα θα μιλήσουμε για τα νέα release τα οποία έπαιξαν. Θα μιλήσουμε το Love for Rent από Σμίνο.
Το Love for Rent είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού rapper Σμίνο που κυκλοφόρησε στις 28 Οκτωβρίου του 2022 με τη Zero Fatigue με άδεια της Motown. Αναλυτικότερα το άλμπουμ περιέχει 15 κομμάτια και παράλληλα υπάρχουν guest εμφανίσεις από Jayco, The Way, T.I., Fatman Scoop, Cruza, Lucky Daye, Felix, Corey Henry, Ravin, Lenea, Lil Uzi Vert και Reggie. Το artwork του άλμπουμ περιέχει τον Σμίνο και τους φίλους του έξω να φτιάχνουν τα μαλλιά τους μπροστά σε έναν καθρέφτη. Το βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή το artwork του δίσκου αυτού, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ιδιαίτερο, θα πω πολύ abstract, έτσι, καλλιτεχνικό. Λοιπόν, ωστόσο, εξήγησε την έμπνευση αυτού του εξώφυλλου λέγοντας: υπήρχαν μερικά πράγματα που ενέπνευσαν αυτό το εξώφυλλο. Πρώτον, πάντα φτιάχνω τα μαλλιά μου στα εξώφυλλά μου. Ήθελα να δείξω ότι φτιάχνω τα δικά μου μαλλιά σε αυτό το εξώφυλλο, γιατί υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύει τη φροντίδα του εαυτού μου και την αγάπη για τον εαυτό μου. Πάντα είχα κάποιον άλλο να φροντίζει ή μπορεί να έβαζε το στέμμα μου στα χέρια άλλων μαμάδων, αλλά μπορώ να φροντίσω και το δικό μου στέμμα. Εξήγησε επίσης το θέμα αυτού του άλμπουμ λέγοντας: η αγάπη για αυτό είναι σίγουρα ένα μεγάλο θέμα σε αυτό το άλμπουμ. Και επίσης πιστεύω ότι ένας άλλος τρόπος να το ερμηνεύσω είναι ότι οδηγούσα και άλλους ανθρώπους στην αγάπη για τον εαυτό μου. Ένα μεγάλο πράγμα που μου αρέσει για τους θαυμαστές μου είναι ότι πάντα μου λένε ότι τους κάνω να θέλουν να είναι ο εαυτός τους. Αυτός είναι ο καλύτερος τύπος έμπνευσης που νομίζω ότι μπορώ να αφήσω. Ακόμη το 2020 ο Σμίνο ανακοίνωσε ότι το τρίτο του στούντιο άλμπουμ είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μετά το mixtape She Already Decided, ωστόσο αντιμετώπισε πολλαπλές καθυστερήσεις. Κυκλοφόρησε μια σειρά από single που τελικά δεν έκαναν το άλμπουμ το 2021, συμπεριλαμβανομένου τραγουδιού M.O.K. Doctor, το οποίο πείραζε τον τίτλο του άλμπουμ στο μουσικό βίντεο. Στις 18 Μαΐου κυκλοφόρησε το single Rice and Gravy με τον Monte Booker. Στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022 κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο single του άλμπουμ, το 90 Proof, με τον J. Cole. Ενώ στις 10 Οκτωβρίου ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ σε ένα τρέιλερ που αφηγήθηκε ο Bootsy Collins, στις 21 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε το δεύτερο single Mateen, ενώ αποκάλυψε και τη λίστα των κομματιών του άλμπουμ. Τέλος, στις 11 Οκτωβρίου ο Σμίνο ανακοίνωσε ότι θα διευθύνει μια περιοδία με τους JID για την υποστήριξη του άλμπουμ. Η περιοδία Love is Forever περιλαμβάνει 39 ημερομηνίες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου του 2023. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ ωραία φάση να είσαι σε περιοδία με τον JID, είναι και αυτός εξαιρετικός καλλιτέχνης. Λοιπόν, πριν όμως φτάσουμε στο break, να σας υπενθυμίσω ότι το Madwalk 2022 by Σέρκοβα έρχεται στις 13 Δεκεμβρίου, την Τρίτη, στο Taekwondo, με παρουσία κοινού. Ναι, είναι η 12η συνεχόμενη χρονιά που βλέπουμε αυτό το μοναδικό θεσμό που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική και την παρουσιάζει η Μαριέτα Χρουσαλά. Επιφυλάσσει λοιπόν ξεχωριστά και εντυπωσιακά catwalks και performances από αγαπημένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εντυπωσιακές δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands. Η προπόληση των εισιτηρίων ξεκίνησε στο madwalk.gr και για όσους θα λείπουν μην ανησυχείτε, το Mega έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή. Οπότε stay tuned λοιπόν για αυτό το πράγμα και έρχεται ο καιρός. Πάμε λοιπόν να δούμε Future, Drake, Life's Good. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε εδώ πίσω για το Song of the Day. What's up? Σκάμε λοιπόν με το Wow Wow West, λοιπόν εδώ το California Love, ένα αγαπημένο κομμάτι. Αυτό είναι το τελευταίο part, αυτό είναι το Song of the Day και θα μιλήσουμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι σταθμός για τη hip hop. Πριν από αυτό όμως να δώσω ένα shout out στο White Smoke, στη Λιφάδα, στα αδέρφια μου εκεί πέρα. Big things coming, οπότε stay tuned για αυτή τη φάση. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Gangster's Paradise του Coolio, ο οποίος δυστυχώς χάθηκε πριν από λίγο καιρό από καρδιακή ανακοπή, δυστυχώς. Το Gangster's Paradise είναι ένα single του Coolio και πρόκειται για μια παρεμβολή του τραγουδιού του Stevie Wonder του 1976, το Pastime Paradise και τον Αμερικάνο τραγουδιστή O.V. και το single κυκλοφόρησε στην 1η Αυγούστου του 1995.
Παράλληλα, το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο δεύτερο άλμπουμ του Coolio, Gangsta's Paradise, το Νοέμβριο του 1995 πάλι. Επιπλέον, το τραγούδι καταγράφηκε στο νούμερο 85 στο Billboard Greatest Songs of All Time και ήταν το νούμερο 1 single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 1995 στο αμερικανικό Billboard. Μιλάμε για μια τραγουδάρα, έτσι, το οποίο έχει από πίσω τις μουσικάρες του Stevie Wonder. Δεν μπορεί να πάει κακά αυτό το πράγμα. Το 2008 κατατάχθηκε στη 38η θέση στα 100 καλύτερα τραγούδια του Hip Hop του VH1. Το NME κατέταξε το τραγούδι στο νούμερο 100 στην κατάταξή τους για τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90 το 2012. Επίσης, ο Coolio βραβεύτηκε με Grammy για την καλύτερη rap solo ερμηνεία, δύο βραβεία MTV Video Music για το καλύτερο rap video και το καλύτερο βίντεο από ταινία και Billboard Music Award για το τραγούδι album. Ακόμη, το τραγούδι ψηφίστηκε ως το καλύτερο single της χρονιάς στην ψηφοφορία των κριτικών του The Village Voice, Paz and Jop. Το συνοδευτικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι σκηνοθέτησε ο Antoine Fuqua και παρουσίασε η Michelle Pfeiffer να επαναλαμβάνει τον προηγούμενο ρόλο της στο Dangerous Mind και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ταινία και ήταν και το soundtrack της ταινίας του Dangerous Minds. Τέλος, υπάρχουν πολλές παροδίες τραγουδιού, συμπεριλαμβανομένου του Amy's Paradise, του Weird Al Yankovic, το οποίο κυκλοφόρησε την επόμενη χρονιά φτάνοντας στο νούμερο 53 στο αμερικανικό chart. Αυτό θα δούμε λοιπόν, αυτό θα δείτε στις οθόνες σας, κατευθείαν μετά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως πάντα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, 9 με 10, για να βλέπετε ό,τι πιο fresh παίζει για τη hip-hop κουλτούρα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Peace!